Καλημέρα. Χαιρετίζουμε τη σημερινή μαζική κινητοποίηση που συμμετέχει και το σωματείο μας στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής με σύνθημα «Βγαίνουμε στον δρόμο για τα δίκαια αιτήματά μας». Συμμετέχουμε στην αγωνιστική πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που αρνείται να γίνει το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Σε μια περίοδο που στους περισσότερους δήμους της χώρας οι λαϊκές ανάγκες παραμερίζονται μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις απευθείας αναθέσεις. Βγαίνουμε στον δρόμο γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος. Βγαίνουμε στον δρόμο γιατί η κατάσταση στις υπηρεσίες όλων των Δήμων όπως και στο δικό μας είναι τραγικές. Η απαγόρευση μόνιμων προσλήψεων για πάνω από μια 15ετία σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος έχει οδηγήσει στην υποστελέχωση και σταδιακή διάλυση των υπηρεσιών. Γεγονός που επηρεάζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους δημότες και θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης πολλών εργαζομένων. Χαρακτηριστικό ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 50 μόνιμοι συνάδελφοί μας. Θα έπρεπε όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες αλλά και οι τωρινοί, να καταργήσουν όλους τους απαράδεκτους νόμους που απαγορεύουν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους. Αντίθετα, φέρνουν και νέους νόμους, αντεργατικούς, προκειμένου να έχουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, όπως είναι ο περιβόητος νόμος Βορύδη, που έρχεται να βάλει φραγμό στην κυριολεξία στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Στόχος τους να υποβαθμιστούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες των Δήμων, προκειμένου να διεισδύσουν πιο εύκολα οι ιδιώτες που θα προσφέρουν υποβαθμισμένες και πανάκριβες υπηρεσίες στους δημότες. Ή λοιπόν θα έχεις μια δημοτική αρχή συνεργάτη των εργολάβων που εθελοποιεί την πολιτική εμπορευματοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, ή θα έχεις μια δημοτική αρχή απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική και θα παλεύει για να κουφίσει τους δημότες και τους εργαζόμενους. Παλεύουμε προσλήψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, κατάργηση της αντιδραστικής διάταξης Βορύδη, να πάρθουν εδώ όλα τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας. Καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, κανένας αναπτυξιακός οργανισμός. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την απεργιακή κινητοποίηση στις 17 Απριλίου.